Θήκες τζαμάκια. Ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί όλους. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει και πώς θα προστατέψω το iPhone μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, όχι, σε έπιασα προετοίμαστο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάτε να κάνετε όλοι κάτω μια εγγραφή και να δώσετε αγάπη, καθώς οι περισσότεροι που βλέπετε αυτά τα βίντεο δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι. Οπότε, ένα subscribe με βοηθάει πολύ για να συνεχίσω να κάνω βίντεο για εσάς. Καθώς δεν σου κοστίζει τίποτα, οπότε από το χρόνο σου δεν είναι τίποτα. Επίσης, οτιδήποτε ερώτηση έχετε, την αφήσετε κάτω στα σχόλια για να τη συζητήσουμε μαζί. Αλλά επειδή ξέρω ότι έχεις συνηθίσει να το ακούς και είναι μια καθημερινή συνήθεια, μια κυριακάτικη συνήθεια, αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και δεν το έχω ανοίξει πάλι. Και φυσικά, δεν ξεχνάς, dimigeo.gr. Επίσης στο dimigeo.gr. Μπορείς να τσεκάρεις και αγγελίες που ανεβαίνουν για iPhone. Όχι δικές μου, δικές σας αγγελίες. Οπότε αν έχεις ένα iPhone που θέλεις να πουλήσεις ή ένα iPhone που θέλεις να αγοράσεις, μπορείς να πας να τσεκάρεις dimigeo.gr και να δεις αν σε περίπτωση έχει κάποια αγγελία για σένα. Τι σας έχω τώρα? Ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Η προστασία του κινητού μας. Πώς εύκολα μπορούμε να προστατέψουμε το κινητό μας, αλλά τι ισχύει και τι δεν ισχύει, και να απορρίψουμε, μάλλον να απομυθοποιήσουμε μια φήμη που υπάρχει. Γενικότερα υπάρχει μια φήμη ότι οι θήκες της Apple είναι πολύ καλύτερες, οι αυθεντικές. Δηλαδή αξίζει να δώσεις τα 50, 60, 70, 80 ευρώ να πάρεις μια καλύτερη θήκη για το iPhone σου για να το προστατέψεις. Όχι, αγορασμένη θήκη των 80 ευρώ. Και δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, των 60 ευρώ. Ήτανε για το iPhone X. Γενικότερα να ξέρετε ότι η φήμη γύρω από τις θήκες πρέπει να την απομυθοποιήσουμε. Δεν ισχύει ότι οι αυθεντικές θήκες είναι καλύτερες. Δεν ισχύει ότι τις αυθεντικές θήκες προστατεύεται καλύτερα το τηλέφωνό σας. Βασικό και πρώτη προϋπόθεση που είναι για την καλύτερη προστασία του κινητού μας είναι να έχει δοντάκι η θήκη. Δηλαδή, οποιαδήποτε θήκη και να πάρετε, για να το προστατέψετε το τηλέφωνό σας, καλό είναι πίσω στις κάμερες αλλά και μπροστά να υπάρχει δοντάκι. Δηλαδή, ουσιαστικά να έχει ένα πόντο πιο πάνω από την οθόνη και από τις κάμερες, οπότε όταν ακουμπάρει το τηλέφωνο κάτω να μην έχει επαφή και να μην γραντσουνάει. Δεύτερο και βασικό πράγμα, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις κάμερές μας. Καλό είναι να μην τις προστατεύετε με αυτό το πλαστικό, το χαζό, το τζάμι, το full cover. Ναι, ok, προστατεύετε τις κάμερες, αλλά χάνετε από την ποιότητα της φωτογραφικής μηχανής. Γνώμη μου είναι ότι αν είστε ατσούμπαλοι, ναι, να το βάλετε. Αν δεν είστε, καλό θα ήταν να προστατεύσετε τις κάμερες είτε με τάπες και όχι όλο αυτό το πλαστικό τζάμι που μπαίνει σε όλες τις κάμερες. Ναι, μεν προστατεύει το τηλέφωνο αρκετά σε μεγάλο βαθμό για να μην χτυπηθούν οι κάμερες, αλλά δεν είναι και το καλύτερο για το φακό. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις ένα τηλέφωνο το οποίο έχει εξαιρετικά κρύσταλλα και εξαιρετικούς φακούς και πας και βάζεις ένα πλαστικό και κακό κρύσταλλο. Σκέψου δηλαδή μια επαγγελματική μηχανή του Hollywood να πάνε και να βάλουν μπροστά ένα τζάμι plexiglass. Δεν θα πάρεις την καλύτερη ποιότητα που θα μπορούσες να πάρεις από το φακό σου. Επίσης αυτό εδώ πέρα, το κακό πλαστικό, όταν ανάβεις το φακό σου δεν αποδίδει ο φακός, και επίσης όταν ανάβεις το flash, που καλό είναι να μην τραβάμε με flash, αν ανάψεις το flash τέλος πάντων για να βγάλεις μια φωτογραφία, αντανακλά μέσα το τζάμι και σου φωτίζει πάρα πολύ, σου υπερφωτίζει μάλλον το θέμα σου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι γενικότερα, ναι, είμαι πολύ κατά γενικότερα αυτόν. Οπότε καλό είναι να πάρουμε μια θήκη με πολύ πιο χοντρό πλαστικό πίσω, δηλαδή να έχει 2-3 πόντους από τις κάμερες για να μπορέσει να προστατεύει. Βέβαια, άμα μας πέσει και έχει ένα πετραδάκι, μπορεί να χτυπήσει. Τα αφήνω στην κρίση σας. Εγώ προσωπικά το προσέχω πολύ και δεν βάζω στις κάμερες για να μην χάνω από την ποιότητα του φακού. Αφήνουμε αυτό. Τρίτο και βασικό πράγμα είναι το ότι δεν πάμε να αγοράσουμε αυθεντικές θήκες. Όπως είπα. Δηλαδή, πάρτε θήκες από οπουδήποτε θέλετε. Γνώμη μου είναι πάντα οι θήκες, βέβαια έχει και θήκες για να κάνετε flex, έχετε θήκες και για να απλά προστατεύσετε το τηλέφωνό σας. Για μένα οι καλύτερες θήκες είναι οι Spigen. Βέβαια οι Spigen βγαίνουν κυρίως διάφανες, αλλά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι διαφορετικό έχουν οι Spigen από τις άλλες θήκες, που είναι πάρα πολύ βασικό και καλό είναι να προστατεύουμε το κινητό μας με θήκες οι οποίες πραγματικά αξίζουν. Η Spigen είναι μια αμερικάνικη εταιρεία. Επίσης η Spigen βγάζει και τζάμια. Τα τζαμάκια των κινητών μας πρέπει να είναι καλά, δηλαδή πρέπει να είναι
πολύ καλό τζάμι μπροστά, οπότε να προστατεύει όντως το κινητό μας. Και τα full cover κατά προτίμηση είναι τα ιδανικότερα. Οπότε, Spigen και 5D τζάμια για το κινητό μας. Για την προστασία και την καλύτερη προστασία που μπορούμε να δώσουμε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Επίσης, οτιδήποτε άλλο τζάμι πάρουμε για το τηλέφωνο, δεν έχει μόνο θέμα στην πτώση, αλλά έχει θέμα και στην αφή. Δηλαδή, η αφή του κινητού μας δεν είναι τόσο smooth και τόσο clean όσο είναι με τα τζάμια τα οποία πραγματικά αξίζουν λίγο παραπάνω, αλλά είναι πολύ πολύ καλύτερα. Βέβαια, τα Spigen και τα 5D κοστίζουν γύρω στα 10 με 12 ευρώ, οπότε είναι η ίδια τιμή λίγο πολύ που θα πάρετε. Οπότε γενικότερα μη φοβάστε να παίρνετε θήκες και από οποιοδήποτε κατάστημα εκτός Ελλάδας, δηλαδή Κίνα και Κινέζικα, απλά να προστατεύετε περισσότερο τα σημεία και να προσέχετε βασικά τα σημεία που σας είπα να δώσετε βάση. Διαλέγουμε θήκες για το κινητό μας, προστατεύουμε καλύτερα το τηλέφωνό μας και φυσικά και βασικότερο απ' όλα, πάντα θήκη. Ποτέ μην αφήνετε το κινητό σας χωρίς θήκη. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να πας να κάνεις ένα like, καθώς οι περισσότεροι που βλέπετε αυτά τα βίντεο δεν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτό το κανάλι. Οπότε, ένα subscribe με βοηθάει πολύ για να συνεχίσω να κάνω βίντεο για εσάς, καθώς δεν σου κοστίζει τίποτα, οπότε από το χρόνο σου δεν είναι τίποτα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe όπως είπαμε και φυσικά να μην ξεχάσεις να πας κάτω στα σχόλια και να αφήσεις το σχόλιο σου και την ερώτηση που έχεις να κάνεις, που ίσως μπορεί αύριο να τη δεις σε βίντεο. Live στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάσεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και το πιο βασικό απ' όλα, dimitseo.gr, για να μην χάνεις πραγματικά οτιδήποτε συμβαίνει και το μαθαίνεις πρώτος. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.